Έχουμε και τον αντιδήμαρχο Κορίνθου. Καλημέρα. Καλημέρα, αντιδήμαρχε. Καλημέρα σε όλους τους θεατρούς και τους θεατές από όλη την Ελλάδα. Καλώς το παλικάρι. Καλώς το παλικάρι από την Κόρινθο. Θα πάμε τώρα. Μπορεί να λέει ου παντός πλύνεις Κόρινθο, αλλά εμείς ήρθαμε. Και είναι πανέμορφη πόλη. Άρα, Μάνο Οικονομίδη, μένει όρθια η αγορά. Γιατί ο αντιδήμαρχος είναι άνθρωπος της αγοράς. Και όλοι μας ζούμε. Μένει όρθια η αγορά, δεν κλείνουν τα μαγαζιά. Δεν στερούνται οι άνθρωποι χρημάτων. Όσοι είναι να πληρωθούν, πληρώνονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο στερούνται κάποιων προνομίων σε σχέση με αυτούς που εμβολιάστηκαν. Έλα, Μανώ. Ναι, ακριβώς. Το είχες πει από την πρώτη στιγμή και οι καλεσμένοι σου και ο Υπουργός. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και στην οικονομία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στήριξη πλέον απ' έξω. Και η οικονομία μας, ακριβώς επειδή προερχόμαστε από τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Αλλά άργη μέχρι να γίνει όλο αυτό. Και φυσικά έχει φτάσει στα όρια της και η κοινωνία. Αυτό που το έχουν νομίζω καταλάβει όλη στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και άκουσες την κυρία Ψαλτοπούλου πριν. Ας ελπίσουμε ότι το ευκταίο σενάριο, το ότι όντως η μετάλλαξη όμικρον θα μας φέρει πιο κοντά στο να αφήσουμε πίσω μας όλο αυτό τον εφιάλτη, θα γίνει πραγματικότητα, ώστε το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του νέου έτους να επιχειρήσουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα, την οποία ο αντιδήμαρχος Κορίνθου την ξέρει απ' έξω και ανεκατοτά. Λοιπόν, δώσε μας πληροφορίες από την όμορφη Κόρινθο. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και το εορταστικό ωράριο, έχω να σας πω. Μπράβο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του εμπορικού κόσμου της Κορίνθου. Εδώ στο κέντρο της πόλης, που βρίσκεται, αγαπητέ μου Γιώργο, που είμαι και θαυμαστή σου χρόνια τώρα, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια, φίλοι και γνωστοί, βρίσκεται 40 με 50 λεπτά από την Αθήνα, από εκεί που είσαστε. Έτσι, οπότε παίρνετε. Για καφέ στην Κορίνθο. Παίρνετε το αμάξι σας, παίρνετε το λεωφορείο σας, παίρνετε το προαστιακό. Σε 40 με 50 λεπτά βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης Κορίνθου. Έρχεστε εδώ, βρίσκετε οτιδήποτε θέλετε για όλες τις ηλικίες, για όλες τις οικονομικές δυνατότητες, όλα τα εμπορικά μαγαζιά. Επειδή, αγαπητέ Γιώργο, σε ξέρω και σε βλέπω καθημερινά και όποτε έχεις εκπομπή, ντύνεσαι πάντοτε καθώς πρέπει και εσύ αλλά και οι άνθρωποι που είναι στο στούντιο. Εδώ είναι η κατάλληλη αγορά για να επισκεφθείς, για να ψωνίσεις, για να αγοράσεις. Θα σου πω κάτι, αντιδήμαρχε, μόνο όσοι υπηρετήσανε στην Κόρινθο να έρθουν για καφέ θα πλημμυρίζει η Κόρινθος. Κατάλαβες, μόνο όσοι υπηρετήσανε στην Κόρινθο με όποιες αναμνήσεις κλπ. Η Κόρινθος θα γεμίσει. Να σου πω κάτι, σου κάνω μια πρόταση. Κάντε μια φορά το μήνα επίσκεψη όσων υπηρέτησαν στην Κόρινθο. Να έρχονται στην πόλη και να θυμηθείς τι έχει να γίνει στην αγορά και, στο, και με τις καφετέρειες και ούτω καθεξής. Εκμεταλλευτείτε το αυτό. Θα κινήσουμε μαζί σου. Τι λέω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή να είσαι εδώ. Καλά, Παρασκευή καίγεται ο κόσμος εδώ. Ετοιμάζουμε την εκπομπή. Κατάλαβες. Είναι πόλεμος εδώ στην κυριολεξία. Πάντως θα έρθω τις γιορτές. Στο λέω με τον Δημήτρη τον Μάρκο θα έρθουμε στην Κόρινθο. Το καλό μου φίλο. Για καφέ, θα έρθει για φαγητό, γιατί έχουμε και φοβερά μαγαζιά εστίαση. Λίγο ανακοινισμένα, τα οποία θα ήθελα να τα ευχαριστήσω, διότι οι επιχειρηματίες πληρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Είναι ωραία η Κόρινθος. Ωραία, καταπληκτική η Κόρινθος. Έχουμε και ευλογημένο τόπο, δεν είμαστε μόνο το κέντρο. Έχουμε 22 κοινότητες, έχουμε 22 χωριά. Μπράβο. Η παιδιά Μαρτέλη, παρέχει το Ζάκη, παρέχει. Τέλεια. Λοιπόν, την άλλη φορά θα έχουμε και καλή σύνδεση. Σε ευχαριστώ θερμά, αντιδήμαρχε. Και σου εύχομαι και δώσ' του δρόμο προς τα πάνω, όσο μπορείς. Έτσι. Είμαι. Είμαστε και επισκεφτείτε μας. Κοντά στον κόσμο, να είσαι καλά και ευχαριστούμε θερμά. 7:27 πρώτα λεπτά είχαμε σύνδεση με την Κόρινθο, με ένα νέο άνθρωπο. Είναι αντιδήμαρχος στην περιοχή. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα έχουν άμεση σχέση με ανθρώπους που είναι νέοι, φρέσκοι.